Είχε ένας άνθρωπος που δεν έβγαζε μουστάκι και γέρι και τον έλεγαν Σπανό. Ο Σπανός περιφανευόταν πως δεν υπάρχει άλλο παλικάρι στον κόσμο σαν αυτό. Μια μέρα που περιφανευόταν για τις παλικαρίες του, η χωριανή του που είχε. Αν πας και νικήσεις τους 40 βράχους που μας έκοψαν το νερό και δεν έρχεται στο χωριό, θα πιστέψουμε πως είσαι παλικάρι. Πηγαίνω, θα φοβηθώ εγώ τους δράκους. Πήρε λίγη στάχτη και μια φρέσκα να δει και πήγε προς τους δράκους. Στον δρόμο βρήκε μπροστά του τον αρχηγό των δράκων. Να κάνουμε μια συμφωνία. Να σου πω δύο στοιχήματα και αν τα κάνεις να με φας. Διαφορετικά να μην με αγγίξεις. Δέχεσαι? Δέχομαι. Πες μου τα στοιχήματά σου. Μπορείς να καθίσεις κάτω και να βγάλεις καπνό. Θα δοκιμάσω. Κάθεται ο δράκος με όλη τη δύναμη κάτω στη γη. Αλλά καπνός δεν βγει. Ο πονηρός Σπανός τότε έβαλε τη στάχτη μέσα στην πλάτα του και κάθισε με δυναμικά. Με αποτέλεσμα να γεμίσει ο τόπος καπνός. Ο δράκος τότε το πίστεψε και του είπε: «Α, είσαι καλό παλικάρι. Πες μου το άλλο σου στοίχημα να δούμε». «Μπορεί να πάρεις από κάτω μια μέτρα, να τη σφίξεις και να πάρεις ζουμί». «Να δοκιμάσω». Την έκανα σκόνη, αλλά νερό δεν έβγαλα. Δοκιμάσαι εσύ. Βλέπεις το νερό, δες το καλά. Παραδέχω, είσαι καλύτερο παλικάρι από μένα. Πρέπει να έρθεις μαζί μου και να μένεις με τους δράκους, να είστε δυνατότερος και από τον αρχηγό μας. Και δεν πάμε. Βρήκαν στον τύπο πέρα με 40 δράκους. Όταν μπήκαν μέσα, ο δράκος φώναξε τους 39 δράκους και τους είπε: «Αδέρφια, μαζευτείτε, ο Σπανός είναι δυνατότερος από εμάς και από όλους τους δράκους. Τον έφερα να μείνει μαζί μας». Οι άλλοι δράκοι, όταν το άκουσαν αυτό, φοβήθηκαν. Ανησυχούσαν μήπως θυμάσαι κάποια στιγμή και τους σκοτώσει όλους. Τον φοβούνταν και δεν θέλαγαν τίποτα. Μια μέρα σκέφτηκαν να τον βάλουν να κάνει καμιά δουλειά, να δοκιμάσουν την πλευκαριά. «Μπορείς να πας στο δάσος, να σκοτώσεις κανένα αγριόχειρο, να το φέρεις να φάμε». «Αμέ, πανεύκολο στοίχημα». Καθώς προσπαθούσαν να πας στο δάσος, ο Σπανός είδε ένα κοπέλι αγριόχειρους που έκοβαν τις πεθομένες. Άρχισε να παίρνει από το χώρο. Βγήκε πάνω σε ένα δέντρο και να γλιτώσει. Το δέντρο αυτό ήταν χαμηλό. Οι αγριόχειροι γύρισαν τα κεφάλια του Σπάνου και μυρίζονται. Ένας αγριόχειρος, ο μεγαλύτερος από όλους, το επιτέθηκε, αλλά δεν κατάφερε να τον αγγίξει. Μπήκε μέσα στην κοιλιά του ένα ξύλο και έμεινε κρεμασμένος πάνω στο δέντρο μέχρι την πέτρα. Οι άλλοι αγριόχειροι φοβήθηκαν και πήγαν. «Μα πού πήγε και χάθηκε ο Σπανός? Λείπει ώρες τώρα. Πάμε στο δάσος να δούμε τι έχουμε». «Τι κάνεις εδώ και εμείς σε περιμένουμε?» «Σκότωσα μεγαλύτερο αγριόχειρο και γι' αυτό άργησα». «Τι παλικάρι που είναι?» «Εμείς όποτε χρειαστεί να σκοτώσουμε κανέναν αγριόχειρο, ερχόμαστε τρεις-τρεις. Γι' αυτός μονάχος του σκότωσε έναν τόσο μεγάλο αγριόχειρο». «Γιατί τον βλέπετε? Εγώ έκανα τον κόπο και τον σκότωσα. Κάνετε κι εσείς τον κόπο να τον πάρετε σπίτι». Οι δράκοι όμως συνέχιζαν να δοκιμάζουν το Σπανό. «Πάρε την καμπούτσα και πήγαινε στη βρύση να πήγαινε μαζί με νερό και να την φέρεις πίσω». Ο Σπανός, χωρίς να μπορεί να κάνει διαφορετικά, την πήρε και ξεκίνησε. Στον δρόμο σκεφτόταν: «Μαύρη και γέρημη να μείνει έτσι η καμπούτσα. Εγώ άδεια δεν μπορώ να την κουβαλήσω. Πώς θα την πάρω γεμάτη?» Πάει στη φρύση και αντί να τη γεμίσει με νερό και να επιστρέψει, την πέταξε εκεί. Την
μητέρα ξύλο και άρχισε να ανοίγει απλά. Λιγάκι περίμενα να δω τι θα κάνει ο Σπανός. Περίμενα, αλλά δεν ερχόταν. Ξεκίνησα τότε να πάνε να δω την κάνω. Τι κάνεις εκεί με το ξύλο? Κάνω ένα απλάκι να πάρει το νερό στον πύργο. Να μην το κουβάλουμε με την ταμπουτσιά. Τα όνομα του Θεού σταμάτα, γιατί θα λιγοστέψει εντελώς το νερό του ποταμού και θα έρθει ο βασιλιάς με το στρατό του να μας σκοτώσει όλους. Εντάξει, αφού δεν θέλετε, σταματώ, αλλά νερό δεν σας παίρνω. Παίρνουμε εμείς! Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Πρέπει να σκοτώσουμε τον Σπανό την ώρα που κοιμάται. Ο Σπανός τους άκουσε. Τους άκουσε να κοιμηθούν και σηκώθηκε από το κρεβάτι. Πήρε ένα κολόκι μεγάλο, το γέμισε με κρασί, το ρεφίσε και το έβαλε μέσα στο κρεβάτι. Το σκέπασε με το καπνό γιατί και πάνω στην ταράτη. Ύστερα από λίγη ώρα, άκουσε το κρυμμάτα από ξύλο. Οι δράκοι είχαν ξυπνήσει και πήγαν με τα ξύλα τους να σκοτώσουν το Σπανό. Επιτέλους τον ξεφορτωθήκαμε. Ο Σπανός είναι τελειωμένος αφού έτρεξε τόσο πολύ αίμα. Επιτέλους τον ξεφορτωθήκαμε. Πάμε να κοιμηθούμε. Επιτέλους θα κοιμηθούμε ήρεμοι τώρα. Όταν αποκοιμήθηκαν καλά, ο Σπανός έπεσε στο κρεβάτι του για αυτό. Το πρωί και οι δράκοι ξύλιζαν. Να δω το κεφάλαιο, να φτιάξουν. Μου πεις πως γλίτωσες ψες. Μαζευτήκαμε όλοι με τα ξύλα μας και σε χτυπήσαμε μέχρι που έτρεξαν τα αίματα. Τώρα σε βλέπουμε ζωντανό. Τι έκανες και γλίτωσες? Να σου πω, εγώ είμαι ισμένος. Αν όπως το θυμάσαι να μας κοδώσει, δεν πέθει. Να μας χρήσεις και εμάς, να γίνουμε κι εμείς σαν και εσένα. Να σας χρήσω, αλλά πρέπει πρώτα να πάτε μέσα στο γάμο. Ακούσατε όλοι το Σπανό. Θα κάνουμε ό,τι μας είπε, έτσι δεν θα φοβόμαστε κανένα. Εμπρός όλοι στο δάσος να μαζέψουμε πίσω. Όταν επέστρεψα, του συμβλέψα ο Σπανός τι να κάνουν. Εκλείστηκαν όλοι μέσα στα δωμάτια του. Όταν έγινε την πίσα, ο Σπανός άρχισε να τους χρήσει ένα-ένα. Εμπαίνε μέσα στο δωμάτιο, κλειδώνε την πόρτα και βάζε τον δρακό να κάθεται πάνω στην καρέκλα. Γέμιζε το κολοκυκλικό χλάστη πίσα και τους την έριχνε από πάνω. Ο δράκος έμενε ακίνητος και ο Σπανός πήγαινε σε άλλο δράκο. Ένα-ένα το σκότα σε όλους. Ύστερα πήγε στον ποταμό και χάλασε το φράγμα που έκαναν οι δράκοι για να ποτίσουν τα περβόλια τους και το νερό πήγε στο χωριό. Ώσπου να πάει ο Σπανός στο χωριό του, το νερό είχε πάει. Όταν το είδαν οι χωριανοί του, το κατάλαβαν ότι ο Σπανός σκότωσε τους δράκους και όταν τον είδαν, του φώναξαν όλοι. Μπράβο, τώρα πιστεύουμε πως είσαι παλικάρι. Και ο Σπανός έστησε καλά με τους χωριανούς.